Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Στέφανο Ψηλάκη, τον διευθυντή του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, καθώς εκεί η εκπαιδευτική κοινότητα υποδέχθηκε εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο Εράσμους. Η κοινωνία γενικότερα μιας πολύπαθης περιοχής άνοιξε την αγκαλιά της και έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Κύριε Ψηλάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε θερμά. Για βάλτε μας το κλίμα της πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο Εράσμους υποδεχτήκατε συναδέλφους σας. Σωστά. Στο πλαίσιο ενός προγράμματος Εράσμους που εντάχθηκε το σχολείο πριν 3 χρόνια και στο πλαίσιο της 5ης κινητικότητας, είναι 5 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα τελειώνει τώρα και κλείνει με τη δική μας φιλοξενία. Φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα τους εκπαιδευτικούς από τις 4 χώρες εταίρους του προγράμματος, εκπαιδευτικούς από την Πολωνία, την Τουρκία, την Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Και έτσι χθες, όπως είδατε, ετοιμάσαμε μια υποδοχή, συμποδεχθήκαμε στο σχολείο, με ένα τρόπο διαφορετικό και ένα τρόπο που συλλογικά αποφασίσαμε στο σχολείο. Στέλνετε μηνύματα. Δεν ξέρω αν ακούσατε την τοποθέτηση του συναδέλφου σας, του κυρίου Παπαστάμου, διευθυντής του Γυμνασίου Πλατανιά Χανίων, ο οποίος έστειλε χαιρετισμούς και σε εσάς προσωπικά και πραγματικά έδειξε έτσι ιδιαίτερα έτσι περήφανος για τη στάση που έχετε κρατήσει. Τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά, μια εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία συνεχίζεται και προσπαθείτε μεταξύ άλλων, πέρα του γεγονότος ότι ανοίγετε τις πύλες των σχολείων σας, να διατηρήσετε σε πολύ έτσι υψηλά επίπεδα και την ψυχολογία των μαθητών σας. Έτσι όπως τα λέτε, είναι και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Μετά τη δύσκολη συγκυρία η οποία πέρασε και περνάει ακόμα η τοπική κοινωνία εκεί στο Αρκαλοχώρι, το σχολείο πρέπει να σταθεί όρθιο και στάθηκε όρθιο, όπως και τα υπόλοιπα σχολεία, για να αναδείξει όλα αυτά τα ωφέλη από όλα αυτά τα προγράμματα. Και το μήνυμα που θέλουμε και εμείς να στείλουμε είναι ότι το σχολείο είναι για όλους και το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο, τα παιδιά πώς συμπεριφέρθηκαν, τι σας είπαν, πώς ένιωσαν. Έχει ενδιαφέρον. Ναι, έχει ενδιαφέρον και η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αυτό στο οποίο συμμετέχει το σχολείο είναι κινητικότητα εκπαιδευτικό. Αναφορά κινητικότητα εκπαιδευτικών και μάλιστα ένας από τους επόμενους στόχους στο δικό μας το σχολείο είναι ένα από τα επόμενα προγράμματα που θα καταφέρουμε να ενταχθούμε είναι να υπάρχει και κινητικότητα μαθητών, γιατί πραγματικά είναι μια απίστευτη και εξαιρετική εμπειρία. Όσοι από το σχολείο ζήσαμε αυτή την κινητικότητα και τα ταξίδια στις χώρες που προανέφερα και στα σχολεία που επισκεφθήκαμε, γεμίσαμε με εμπειρίες, οι οποίες αυτές με τη σειρά μας τις μεταδίδουμε στα παιδιά. Τα παιδιά όμως μπήκαν μέσα στο κλίμα και στην κουλτούρα το ότι πρέπει να φιλοξενήσουμε και να υποδεχθούμε τους εκπαιδευτικούς από τα σχολεία των εταίρων. Οπότε όλο αυτό το διάστημα για σχεδόν περίπου 1 μήνα ετοιμάζουμε την υποδοχή και τα παιδιά ήταν συνεργείς σε όλο αυτό και βέβαια οφείλω να ευχαριστήσω και τους γονείς των μαθητών και όλο το διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου που όλοι μαζί βοήθησαν για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Όμορφες εικόνες. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.